ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Χρήστο που παραχώρησε το βήμα για να κάνω αυτή την ομιλία. Στο βιβλιοπωλείο του Βασίλη του Χρήστου στο Αριστοτέλειο εδώ και χρόνια γίνονται ομιλίες κάθε Πέμπτη με ενδιαφέροντα θέματα και έτσι κατάφερε ο Βασίλης να δημιουργήσει ένα σοβαρό πνευματικό κύτταρο μέσα στην πόλη μας. Τον ευχαριστούμε και μπράβο του. Το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι μάλλον ιστορικό. Αναφέρεται στο κίνημα των καθαρών και τους μοναχούς πολεμιστές, τους Ναΐτες. Θα ήταν σφάλμα αν θα επιχειρούσαμε να διεξάξουμε το θέμα χωρίς να αναφερθούμε στο θεολογικό, φιλοσοφικό και θρησκευτικό περιβάλλον που αναφέρεται στους καθαρούς αλλά και στους Ναΐτες. Θα πρέπει λοιπόν να θεολογήσουμε και να φιλοσοφήσουμε ακροθυγώς και με τρόμο και με ταπεινότητα. Ανάγκη λοιπόν να προσδιορίσουμε το ενοιολογικό περιεχόμενο κάποιων όρων. Έτσι λοιπόν, ο λόγος έχει την έννοια της αιτίας, της αφορμής. Τον ρυθμό το πήρα από το μέγα ελληνικό λεξικό Τεβόπουλος Πιτράκης. Ο θεολογισμός είναι η φιλοσοφική θεωρία κατά την οποία η γνώση αποκτάται όχι τόσο με την εμπειρία όσο με την νόηση. Αυτό είναι το λεξικό. Θα μπορούσαμε να πούμε και ότι ο θεολογισμός είναι η αιτιοκρατική προσέγγιση και επεξεργασία της εμπειρίας. Εσωτερισμός είναι η διδασκαλία γνώσεων που δεν μπορούν ή δεν πρέπει να είναι διαδεδομένες, αλλά γνωστοποιημένες μόνο σε ένα μικρό αριθμό οπαδών. Αυτό είναι ιδεολογικό. Εσωτερισμός είναι ακόμη εκείνη η προσπάθεια προσεγγίσεως του Θείου με εσωτερικές διαδικασίες και διαλογισμό. Εσωτερισμός, να τολμήσουμε να πούμε, είναι η διαδικασία για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, τον μυστικισμό. Μυστικισμός είναι το φιλοσοφικό και θρησκευτικό δόγμα που δέχεται ότι η τελειότητα κατορθώνεται με συνεχή διαλογισμό, με την κατάδυση της ψυχής στην Θεία Αρχή, αυτό ίδιο λεξικό. Πολύ πιο συγκεκριμένος ορισμός του μυστικισμού δίδεται από τον καθηγητή Μάριο Μπέσβο στο θρησκεολογικό λεξικό της εκδοτικού οίκου Ελληνικά Γράμματα. Μυστικισμός λοιπόν κατά τον Μπέσβο είναι η άμεση και διαμεσολάβητη σχέση του ανθρώπου με το Θείο. Παρότι ο μυστικισμός αναφύεται πάντοτε μέσα στα πλαίσια μιας θρησκείας, ωστόσο ουδέποτε ταυτίζεται με αυτήν. Αναφέρεται στενότατα σε συγγενείς μυστικές παραδόσεις άλλων θρησκειών, σουφισμός, καβάλα. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο όν της δημιουργίας. Η ανωτερότητα του ανθρώπινου όντος πηγάζει από το γεγονός ότι μόνο αυτό έχει πληκτιστεί με λόγο, δηλαδή με λογική και με δυνατότητα ομιλίας. Η ανθρώπινη οντότητα συναποτελείται από σώμα, ύλη, ψυχή και πνεύμα. Να προσθέσουμε και από ένστικτα. Ένστικτο είναι η ένθετη προδιάθεση για αυτόματες ενέργειες που κατατείνουν στην αυτοσυντήρηση και την αναπαραγωγή. Θα λέγαμε ότι τα ένστικτα είναι δομικό στοιχείο της ανθρώπινης οντότητας. Οι ειδήσεις που έχουμε από διάφορες σχετικές επιστήμες και από το απότατο παρελθόν του ανθρώπου μας βεβαιώνουν ότι ουδέποτε και οπουδήποτε υπήρξε πληθυσμιακή ομάδα δίχως θρησκεία, δίχως αναζήτηση του Θεού, δίχως λατρεία του Θεού. Να συμπεράνουμε λοιπόν ότι η αναζήτηση και η λατρεία του Θεού είναι ένστικτο, δομικό στοιχείο της ανθρώπινης οντότητας. Ξεκινάμε λοιπόν από το σημείο αυτό, την αυτονόητη παραδοχή της υπάρξης του Θεού, της ανώτερης πνευματικής δύναμης που ευθύνεται για τη συμπαντική δημιουργία και που έθεσε τους ανεκάθετους κανόνες λειτουργίας της. Στην Έξοδο παράγραφος 20, στίχος 3, ο Θεός λέει «Δεν υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από εμένα». Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι ο μόνος υπάρχων. Στην παράγραφο 1 του κατά Ιωάννη και στο στίχο 1 λέει ο Ευαγγελιστής «Πριν απ' όλα υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με τον Θεό και ήταν ο Θεός ο Λόγος». Ο Ιωάννης έγραψε στην ελληνική γλώσσα και σε αυτήν τη γλώσσα η λέξη «Λόγος»
έχει την έννοια της αιτίας. Να τα ορμήσουμε λοιπόν να πούμε ότι Θεός είναι η υπάρχουσα αιτία. Η ανάγκη του ανθρώπου να αναζητήσει τον Θεό δημιούργησε τις διάφορες θρησκείες. Αυτές οι θρησκείες επηρεάστηκαν από το πολιτιστικό επίπεδο, αλλά και επηρέασαν αυτό το επίπεδο της πληθυσμιακής ομάδας στην οποία αναφέρεται. Η αναζήτηση του Θεού σημαίνει ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι μεταξύ του και μεταξύ του Θεού υπάρχει ένα ρήγμα. Εκείνο που δημιουργεί πρόβλημα είναι ότι η πτώση του ανθρώπου, το ρήγμα, δεν έχει ενιαία αφήγηση, παύλα εξήγηση. Κατά τη Ζήλο, ο άνθρωπος υπέπασε στο προπατορικό αμάρτημα και αυτό είναι η αιτία του ρήγματος μεταξύ του και μεταξύ του Θεού. Στην Εβραϊκή Ζήλο βασίζονται οι θρησκείες του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ και όλες οι αιρέσεις και σχίσματα αυτών των θρησκειών. Οι θρησκείες αυτές δέχονται ότι ο Θεός είναι ένας και ότι η συμπαντική δημιουργία είναι αποτέλεσμα της δικής του βουλήσεως και ενέργειας. Η εσχατολογία και λύτρωση του ανθρώπου εξαρτάται από την μετάνοια, την πίστη και την υποταγή, κατά περίπτωση της θρησκείας. Παράλληλα, και από την πιο μακρινή αρχαιότητα, αναπτύσσεται και μια άλλη πνευματική κίνηση, η κίνηση του διεισμού και του γνωστικισμού. Αυτός ο γνωστικισμός είναι μια των σπουδαιότερων πνευματικών κινήσεων της ανθρώπινης ιστορίας. Βλέπε και Παναγιώτου Χρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία, σελίδα 86. Κατά την άποψη του διεισμού, η ύπαρξη της συμπαντικής δημιουργίας οφείλεται στην ύπαρξη, την ενέργεια και την αντιπαράθεση δύο αρχών, της αρχής του καλού και της αρχής του κακού. Συνοπτικά, το καλό είναι το φως, η χαρά, η καλοσύνη. Το κακό είναι το σκοτάδι, η λύπη, ο θάνατος, το μίσος. Το κακό βρίσκεται στην ύλη. Ο Θεός είναι τέλειος και δεν μπορεί να έχει καμιά σχέση με το κακό. Και άρα δεν έχει σχέση με την ύλη. Η ύλη είναι δημιούργημα της αρχής του κακού. Είναι δημιούργημα ενός κατώτερου Θεού ή και του Σατανά. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό αναπτύχθηκαν διάφορες διδασκαλίες. Θα αναφερθούμε σε μια τέτοια διδασκαλία που περιέχει πολλά κοινά στοιχεία με όλες τις άλλες δυστυχές γνωστικές διδασκαλίες. Λέμε λοιπόν, από το Θεό του Φωτός εκπηγάζουν διάφορες διαδοχικές εκπορεύσεις. Η πρώτη εκπόρευση είναι η έννοια, η θηλυκή πλευρά της θεότητας. Στη συνέχεια έχουμε διαδοχικές εκπορεύσεις κατά ζεύγη, αρσενικό-θηλυκό. Αυτές οι εκπορεύσεις ονομάζονται αιώνες και αποτελούν το φωτεινό θεϊκό πλήρωμα. Κάθε νέα εκπόρευση απομακρύνεται από την πηγή της και κατατείνει προς την ύλη. Η σοφία είναι η τελευταία εκπόρευση, αυτή μένει έγκυος από μόνη της και γεννά κάτι χαόδες και άσχημο. Προσπαθώντας να διορθώσει τα πράγματα, δημιουργεί από το χάος ένα κατώτερο Θεό, τον Γιαλδαβαόθ. Αυτός κατά τους γνωστικούς ταυτίζεται με τον Γιαχβέ. Αυτός δημιουργεί τους άρχοντες και μαζί με αυτούς δημιουργεί την ύλη. Η σοφία κλαίει και οδύρεται και επιθυμεί να επιστρέψει στο θεϊκό πλήρωμα. Της γίνεται η χάρη, αλλά από την όλη διαδικασία και επειδή η σοφία είναι θεϊκή εκπόληψη, ψήγματα θεϊκής ουσίας εκλοβίζονται στην ύλη. Το αναφέρουμε και πιο πάνω ότι υπάρχει ποικιλία διδασκαλιών με βάση την πιο πάνω αφήγηση. Κοινός παρανομαστής αυτών των διδασκαλιών είναι ο διεισμός, δηλαδή ότι η δημιουργία της ύλης προέρχεται από την αρχή του κακού και ότι στην ύλη εκλοβίστηκε θεϊκός πυθύρας. Το ρήγμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου, η πτώση, δεν προέρχεται από ανθρώπινο αμάρτημα, αλλά είναι αποτέλεσμα λάθους. Η λειτουργική εσκατολογία αυτής της διδασκαλίας βασίζεται στην προσπάθεια του ανθρώπου να αντιληφθεί, να γνωρίσει ότι μέσα του υπάρχει θεϊκός πυθύρας. Να φτάσει δηλαδή στη γνώση αυτού του θεϊκού πυθύρα. Από εδώ και ο όρος γνωστικισμός. Η απόκτηση αυτής της γνώσης θα γίνει κατορθωτή με επίπονες διδασκαλίες και ενέργειες, αλλά περισσότερο με εσωτερικές διαδικασίες και με την απόκτηση ενσυνείδησης και δια του διαλογισμού. Το άτομο που θα φτάσει στο σημείο αυτό, δηλαδή να αντιληφθεί την ύπαρξη εντός του της θεϊκής ουσίας, καταφέρνει να ζεύξει τη ρήξη που υπάρχει μεταξύ αυτού και του Θεού και έτσι σώζεται. Μετά το θάνατό του, η εντός του θεϊκή ουσία ενούται με το θεϊκό πλήρωμα. Η τέτοια αντίληψη εξηγεί τον λόγο που οι οπαδοί αυτής της διδασκαλίας εδέχονται ευχαρίστω το θάνατο.
όσοι δεν καταφέρουν να φτάσουν στο πιο πάνω επίπεδο, με τότε θάνατό τους η ψυχή τους θα μεταβιβάζεται σε άλλον άνθρωπο ή και σε ζώο. Αυτή είναι η περίφημη μεταψύχωση. Αυτή η διαδικασία θα είναι συνεχής μέχρι να γίνει κατορθωτό το πιο πάνω αποτέλεσμα, δηλαδή η απόκτηση της γνώσης. Η συντέλεια του κόσμου θα γίνει όταν όλες οι ψυχές καταφέρουν να ενωθούν με το θείο πλήρωμα. Αυτά γενικότερα, και τώρα ας αναφερθούμε λιγάκι στο γνωστικισμό. Τα γενικά χαρακτηριστικά των διαφόρων διηστικών γνωστικών διδασκαλιών. Πρώτον, δανείζονται αφηγήσεις και επιχειρήματα από διάφορες φιλοσοφικές διαδικασίες, διδασκαλίες και διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις. Δεύτερον, δέχονται την αμφίφυγη ουσία της θεότητος. Τρίτον, αποδέχονται τη δυνατότητα των γυναικών να ασκούν ιερατικά καθήκοντα, θα λέγαμε ότι έχουμε έναν πρώιμο φεμινισμό. Τέσσερα, δεν έχουν ενιαία διδασκαλία και δεν έχουν συνεκτική ιεραρχική οργάνωση. Θα λέγαμε ότι έχουν κάποια αναρχική αντίληψη. Πέμπτον, εμφανίζονται στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και βρίσκονται σε αντεπαράθεση με τον χριστιανισμό. Έξι, η Εκκλησία αντιμετωπίζει τον γνωστικισμό ως έρωση. Αλλά στην ουσία αυτό είναι διαφορετική θρησκευτική αντίληψη. Εφτά, μεγάλοι γνωστικοί δάσκαλοι υπήρχαν ο Σίμων ο Μάγος, ο Μαρκίων, ο Βασιλίδης, ο Βαλεντίνος ο Καρποκράτης κτλ. 8. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας που αντιμετώπισαν και καταπολέμησαν τον γνωστικισμό υπήρξαν ο Ιουστίνος ο Μάρτυρς, ο Τερφυλιανός, ο Ειρηναίος, ο Αμβρόσιος, ο Αγουστίνος κτλ. Η Εκκλησία αντιμετώπισε τον γνωστικισμό και δια των Οικουμενικών Συνόδων και ιδιαίτερα δια της Β' Οικουμενική Συνόδου της Κωνσταντινούπολης που συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Άρθα το 381 μετά Χριστό. Αυτή η σύνοδος ασχολήθηκε με τον Μαρκονισμό και με τον εντωμεταξύ προκύψαντα Μανιχαϊσμό. Έτσι η Β' Οικουμενική Σύνοδος συμπλήρωσε το σύμβολο της Νικαίας με τη φράση «Ποιητή ουρανού και γης», δίδοντας οριστική απάντηση απέναντι στη διδασκαλία του γνωστικισμού ότι η γη είναι δημιούργημα ενός κατώτερου Θεού. Ο Θεοδόσιος Β', αποφεύγοντα να τον αναφέρω Μέγα, γνωστός για τις διοπτικές ικανότητές του, καταδίεξε τον γνωστικισμό με κάθε μέσο. Αυτό που συνέβη με τον γνωστικισμό είναι ότι σε περιόδους διώξεων υποχωρεί και αποκρύπτεται, όμως υπάρχει ως πνευματική σπορά και κατά περιόδους και όπου υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες αναζωπηρούνται. Στην ανατολική πλευρά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μετά την υποχώρηση κατά τα σαρχάς του 5ου αιώνα, υπάρχει αναζωπήρωση με την μορφή του παγκλικανισμού στις περιοχές της Αρμανίας. Αυτό γίνεται περί τον 7ο αιώνα. Δημιουργείται κράτος των παγκλικανών με πρωτεύουσα την Τεχνική. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έρχεται σε σύγκρουση με τους παγκλικανούς, επικρατεί και καταστρέφει το κράτος αυτό. Μεταφέρει μεγάλο αριθμό παγκλικανών εχμαλώτων στην περιοχή της Λιπουπόλεως. Φαίνεται να εξαφανίζεται η ιέρεση. Όμως, κατά τον 10ο αιώνα, επανεφανίζεται στην περιοχή της Λιπουπόλεως με τη μορφή του βογομιλισμού. Η αντιπαράθεση με το Βυζάντιο και η διωγμή των Κομνηνών επιφέρει ύφεση στις περιοχές της Αυτοκρατορίας. Όμως, παρατηρείται ακμή του βογομιλισμού στην περιοχή της Βοσνίας. Οι ηγεμόνες της Βοσνίας τον επιβάλλουν ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Μετά την Οθωμανική κατάκτηση, οι βογόμιλοι ασπάζονται το Ισλάμ και εξαφανίζονται έτσι. Στη δυτική πλευρά της Αυτοκρατορίας φαίνεται ότι η σπορά του γνωστικισμού υπάρχει και λειτουργεί με έναν τρόπο υπόγειο και συγκεκαλυμμένο, αλλά απολύτως αποτελεσματικό. Οι περιοχές της Καταλωνίας, της Βόρειας Ιταλίας και της Νότιας Γαλλίας είναι το επίκεντρο αυτής της δράσης. Εδώ η αναζωοπήρωση επιτυχάνεται με τη μορφή της διδασκαλίας των καθαρών κατά τον 11ο αιώνα. Ό,τι θα αναφέρουμε πιο κάτω για τους καθαρούς διαδραματίζεται κυρίως στην Νότια Γαλλία. Η περιοχή αυτή κατά καιρούς υπήρξε αυτόνομη και με διάφορα ονόματα όπως Οξιτανία, Σεπτιμανία και κυρίως για την εποχή την οποία αναφερόμαστε Λάγκεντοκ.
αλλά σαν θυμός τους καθαρούς. Αυτή είναι μια έκφραση του γνωστικισμού μανιχαϊσμού. Πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού του Φωτός και την ύπαρξη του κατώτερου Θεού Δημιουργού. Πιστεύουν ότι πρέπει να γνωρίσουμε την ύπαρξη εντός μας του φυσικού πληθύρα, ώστε να μπορέσουμε να ελευθερωθούμε από τα δεσμά της ύγης. Μέχρι να συμβεί αυτό, η ψυχή θα μετασαρκώνεται. Η συντέλεια του κόσμου, το είπαμε και πιο πάνω, θα επέλθει όταν και η τελευταία ψυχή θα ελευθερωθεί από τα δεσμά της ύγης και θα ενωθεί με το εθραϊκό φως. Δεν έχουν αυτό που λέμε οργανωμένη εκκλησία και απόλυτη σύνδεση μεταξύ τους. Υπήρχαν διάφορες ομάδες με αυτόνομη μορφή. Υπάρχουν δύο κατηγορίες καθαρών. Οι τέλειοι και οι απλοί πιστοί. Τέλειοι είναι αυτοί που έχουν κατανοήσει όλες τις διδασκαλίες των καθαρών και ακολουθούν με απόλυτη συνέπεια τις υποχρεώσεις που απορρέουν. Δεν τρώνε κρέας, δεν πίνουν όπνευμα. Απέχουν από το σεξ. Επειδή δια του σεξ επιτυχάνεται η αναπαραγωγή του είδους, δηλαδή της ύλης, και επειδή η ύλη είναι δημιούργημα του σατανά, πρέπει να αποφεύγουμε του σεξ. Αυτοί τέλη διδάσκουν τις θρησκευτικές απόψεις των καθαρών, από αυτούς ορίζονται και οι τροποντινά επίσκοποι. Αυτοί οι επίσκοποι είναι αναχυτοί και πάντως δεν έχουν την σημασία των επισκόπων της Εκκλησίας. Οι αυστηροί κανόνες που ισχύουν για τους τέλειους δεν εφαρμόζονται για τους απλούς πιστούς. Οι απλοί πιστοί ζουν κανονική ζωή. Οι καθαροί δεν δέχονται τα μυστήρια της Εκκλησίας. Το μόνο μυστήριο που αναγνωρίζουν είναι το consulamentum. Είναι η τελετή όπου ένας απλός πιστός εισέρχεται στην τάξη των τελείων. Αυτό επιτυχάνεται δια της χειροθεσίας. Το consulamentum είναι μεγάλη σημασία και λαμβάνει χώρα μόνο μια φορά στην ζωή. Οι τέλειοι αποδέχονται τον διαπηράς θάνατο παρά να αποκηρύξουν την πίστη τους. Το consulamentum χορηγείται στους ετοιμοθάνατους καθώς δεν θα έχουν την ευκαιρία να το αποκηρύξουν. Κατά την άποψή μας, οι γνωστικές διδασκαλίες έχουν ήδη από τον πρώτο αιώνα κάποια απήχηση στην περιοχή του Λάγκεντοκ. Ο Πρισκυλιανός διδάσκει απόψεις διηστικές, γνωστικές, μανιχαϊστικές και μάλιστα με μεγάλη αποδοχή στις περιοχές της Καταλωνίας, του Λάγκεντοκ και της Βόρειας Ιταλίας. Η εκπαίδευσή του από τον Θεοδόσιο τον Α, το 385 μεταξύ, πιθανόν να επιφέρουν υποχώρηση στο κίνημα, αλλά δεν το εξάλειψαν. Αυτό εξακολουθεί να υφίσταται με κάποια αναγκαστική ταπεινότητα. Η τόσο διαδεδομένη θρύλη περί της μετάβασης στην περιοχή της Αγίας Μαγδαληνής προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν. Όταν αυτή η θρησκευτική διδασκαλία γίνεται όχημα τον 12ο αιώνα πολιτικών σκοπιμοτήτων, αναδεικνύεται και δημιουργεί συγκρουσιακές καταστάσεις. Οι κόμιτες της Τουλούζης, του Φωά και της Καρκασών έχουν σκοπό να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία τους έναντι του Γάλλου βασιλιά, Άγιος Λουδοβίκος είναι αυτός, και του Πάπα, Ινοκέντιος Γάμα, και στηρίζουν τον καθαρισμό στις περιοχές τους, στηριζόμενοι και αυτοί σε αυτόν. Η Φιλίπα Ντεφουά και η Σκλαρμόντα Ντεφουά, σύζυγος και αδελφή του κόμι του Φουά, δέχονται το κουσουλαμέντουμ και καθίστανται τέλειες των καθαρών. Ο Ραϊμούνδος ο Έκτος και ο Ραϊμούνδος ο Έβδομος, κόμιτες της Τουλούζης, λαμβάνουν μέρος στα πιο κάτω γεγονότα με επαφωτηρίζουσα στάση. Το 1176 στην πόλη Αλμπή γίνεται εκκλησιαστική σύνοδος που καταδικάζει τον καθαρισμό ως αίρεση. Επίσης, στην πόλη αυτή και στην περιοχή της υπάρχει μεγάλη διάδοση του καθαρισμού. Έτσι, οι καθαροί του Λάγκεντοκ ονομάζονται και Αλβιγινοί από την πόλη Αλμπή. Διάφοροι αποσταλμένοι καρδινάλοι του Πάπα δεν καταφέρουν να επαναφέρουν τους Αλβιγινούς στις τάξεις της Εκκλησίας. Ο Πάπας Ινοκέντιος Γάμα, ανήλθε στο θρόνο το 1198, είναι αποφασισμένος να τακτοποιήσει το θέμα. Τον Ιανουάριο του 1208 εστάλει στο Ραϊμούνδο έκτο της Τουλούζης ο λεγάτος του Πάπα πιέζονται Καστερνό, προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα των καθαρών. Υπάρχει διαφωνία.
ο λεγάτος αφορίζει τον κόμι και αυτός απειλεί τον λεγάτο. Λίγο αργότερα κάποιος δολοφονεί τον λεγάτο. Η αιτία υπήρχε. Η αφορμή δόθη, ο Πάπας κηρύσσει σταυροφορία εναντίον των καθαρών. Η με κάποια λεπτομέρεια αφήγηση των γεγονότων δεν θα προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στην παρούσα εισήγηση. Θα αρκεστούμε σε ό,τι έχει μείνει εμβληματικό. Στις 22 Ιουλίου 1209 επίκεται η εκπόρθηση από τους σταυροφόρους της πόλης Μπεζιέ. Επικεφαλής των παπικών είναι ο Αβάς Αρνό Αμορή, λεγάτος του Πάπα. Με σημερινή σημασιολογία θα λέγαμε ότι αυτός είναι ο απόλυτος τεχνοκράτης. Σημασία για αυτόν έχει μόνο το να ρυθμίσει κάθε εκκρεμότητα. Είναι κάτι σαν τους τεχνοκράτες του Δουνουτού. Αυτός ερωτήθηκε από αξιωματικούς του στρατού πώς να ξεχωρίζουν τους καθολικούς από τους καθαρούς κατοίκους της πόλεως. Ο λεγάτος απάντησε: «Σκοτώστε τους όλους. Ο Κύριος μετά θα ξεχωρίσει τους δικούς του». Εκείνη την ημέρα στο Μπεζιέ κατεσφάγησαν 20.000 άτομα. Να θυμηθούμε εδώ ότι ο Πάπας Ινοκέντιος ο Γάμα είναι αυτός που ευθύνεται για την λαϊλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204. Ο πόλεμος κατά των παρχών του Λάγκεντοκ και κατά των καθαρών έριξε με την συνθήκη των Παρισίων το 1229. Η περιοχή πέρασε στην κυριαρχία του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου του Θήτα. Η Ιερά Εξέταση εγκαταστάθηκε στην περιοχή και έριχνε ζωντανού στην πυρά όποιους καθαρούς δεν απαρνούνταν την πίστη τους. Το Μόντικιουρ είναι ένα μεσαιωνικό κάστρο σε βουνοκορφή του Λάγκεντοκ. Το κάστρο αυτό το κατήχαν οι καθαροί. Αν το Μάιο του 1243 έως το Μάρτιο του 1244 το κάστρο πολιορκήθηκε. Κάποτε συμφωνήθηκε η παράδοση του κάστρου. Το βράδυ της 15ης Μαρτίου, χρησιμοποιώντας σκηνιά, έφυγαν από το κάστρο 4 στέλη των καθαρών. Η γενική φήμη είναι ότι πήραν μαζί τους τον θησαυρό των καθαρών. Αυτή η φήμη, κατά μια εκδοχή, λέει ότι ο θησαυρός των καθαρών είναι το Άγιο Δισκοπότηρο. Το πρωί της 16ης Μαρτίου 1244, όσοι εκ των υπερασπιστών του κάστρου προσήλθαν στον καθολικισμό, έφυγαν αλόβητοι. 205 τέλη των καθαρών δεν απαρνήθηκαν την πίστη τους, αυτοί κάηκαν ζωντανοί σε ομαδική πυρά στους πρόποδες του Δουνού. Οι τελευταίοι ηγέτες των καθαρών, ο Γιγιό Μωτιέ, εκτελέστηκε το 1310 και ο Γιγιό Μπελιμπάστ οδηγήθηκε στην πυρά το 1321. Εδώ αφήνουμε προς τιμή τους καθαρούς και πάμε στους Ναΐτες. Το 1118 ένας κατώτερης τάξης ευγενής, ο Ίγντε Πεγέ, επικεφαλής άλλων 8 υποτών, ιδρύει ένα θρησκευτικό τάγμα μοναχών πολεμιστών που έχει σκοπό την προστασία των χριστιανών προσκυνητών που προσήχονται στους Αγίους Τρόπους. Το τάγμα αυτό ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ παραχωρεί για εγκατάσταση τα χαλάσματα του ναού του Σολομόντος. Από εδώ έλαβαν την ονομασία Ναΐτες. Ο Άγιος Βερνάδος του Κλεβρό είναι μεγάλος υποστηρικτής του τάγματος και πείσει τον Πάπα Ονόριο τον Δεύτερο να το αναγνωρίσει. Αυτό γίνεται το 1128. Μέλη στο τάγμα έπρεπε να είναι άτομα αριστοκρατικής καταγωγής, γόνοι νόμιμου γάμου, όχι έγγαμοι, με χωρίς υποχρεώσεις. Το τάγμα τύπης τουλάχιστον διακήρυτε την παινία. Επικεφαλής του τάγματος είναι ο μεγάλος μάγιστρος. Ο εισερχόμενος στο τάγμα εισέφερε σε αυτό την περιουσία του. Μετά την αναγνώριση από τον Πάπα, απειλάγησαν από κάθε φορολογία. Διάφοροι ηγεμόνες έκαναν στο τάγμα μεγάλες δωρεές. Τη σημαία του τάγματος αποτελούσε ένας κόκκινος σταυρός σε λευκό πλαίσιο. Τη σφραγίδα του τάγματος αποτελούσε η παράσταση 2 υποτών επί ενός ύπου, ένας εμπρός και άλλος από πίσω του. Συμβόλιζε, λένε, την παινία που είχαν. Δεν θα συζητήσουμε τον συμβολισμό αυτόν. Ας να συζητήσουν άλλοι. Στους Άγιους Τόπους το τάγμα μετέχει των συγκρούσεων με τους μουσουλμάνους και δείχνει μεγάλο ηρωισμό.
Έτσι αποκτά μεγάλη φήμη. Η μεγάλη φήμη και ακόμη πιο μεγάλη οικονομική επιφάνεια του τάγματος συντελούν ώστε αυτό να καταστεί ο μεγαλύτερος τραπεζίτης της εποχής του, δανείζει τους ηγεμόνες της εποχής του. Έναν την καταβολή ποσού σε έναν τόπο και την έκδοση σχετικού εγγράφου εξασφαλίζει την ύπαρξη ποσού σε άλλο τόπο. Βεβαίως με πολύ μεγάλη προμήθεια. Οι νεήτες λοιπόν κατά τα ανωτέρω είναι οι εμπνευστές της τραπεζικής επιταγής. Κατά την παραμονή τους στους Αγίους Τόπους έρχονται σε επαφή και μάλλον επηρεάζονται από το διάστητο πνεύμα εσωτερισμού ή και αποκριτισμού που επικρατεί στην περιοχή. Με την υποχώρηση της κυριαρχίας των δυτικών σταυροφόρων στους Αγίους Τόπους, οι Ναΐτες μεταφέρουν το βάρος της δύναμής τους από την Παλαιστίνη στην Ευρώπη και μάλιστα στη Γαλλία. Είπαμε ήδη για τη μεγάλη οικονομική δύναμη που έχουν αποκτήσει οι Ναΐτες. Στις αρχές του 14ου αιώνα, βασιλιάς της Γαλλίας είναι ο Φίλιππος ο γνωστός και ως Ωραίος και Πάπας ο Κλιμάνδιος ο Πέμπτος. Και οι δυο θεσσαλονιούν την τεράστια οικονομική δύναμη των Ναϊτών. Ο Φίλιππος ταυτόχρονα είναι και καταχρεωμένος στους Ναΐτες. Έτσι, εκμεταλλευόμενοι και κάποιες αμφιλεγόμενες πρακτικές τους, των Ναϊτών εννοείται, κατηγορούν τους Ναΐτες ως αιρετικούς και οργανώνουν δίωξη αυτών και τη σύλληψη όσων κατέστη δυνατόν. Το 1307 συλλαμβάνεται ο μεγάλος μαγίστρος των Ναϊτών, Ζακ ντε Μολέ. Αυτός εκτελείται στην πυρά στις 18 Τρίτου 1314. Λέγεται ότι τη στιγμή του θανάτου του καταράστηκε τον Φίλιππο και τον Πάπα, οι οποίοι εντός του έτους είχαν φρικτό θάνατο. Κατά πάσα πιθανότητα, οι Ναΐτες της Παλαιστίνης έρχονται σε επαφή με διάφορες θρησκευτικές διδασκαλίες, φιλοσοφικές απόψεις, μυστικιστικές ή και αποκριτιστικές πρακτικές. Έρχονται σε επαφή με γνωστικούς και μανιχαϊστικούς ισχυρισμούς. Ο μουσουλμανικός σουφισμός και η ουδική καμπάλα είναι πλησίων. Λέγεται ότι οι ασασίνοι έχουν επαφή μαζί τους. Στα κατηγορητήρια που συντάσσονται από την Ιερά Εξέταση εναντίον τους, φαίνεται ότι αυτοί λάκλαβαν ένα γενιοφόρο κεφάλι, τον Μπαφομέτ, και τελούσαν ανίερες πράξεις εις βάρος των συμβόλων του χριστιανισμού. Επίσης αναφέρεται ότι στην Παλαιστίνη απέκτησαν μυστική γνώση και ότι ήταν θεματοφύλακες του Αγίου Δισκοπότηρου ή άλλους του Γκράλ, των μεσαιωνικών ψυχώσεων και αναζητήσεων. Ας συνδέσουμε τώρα τους καθαρούς με τους Ναΐτες. Οι γνωστικές αντιλήψεις καθαρών είναι δεδομένες, από την άλλη πλευρά οι Ναΐτες έχουν επαφή με τις γνωστικές αντιλήψεις. Οι καθαροί διδάσκουν τη μύδια και δεν αποδέχονται το φόνο. Λέγεται ότι με κάποιο τρόπο οι Ναΐτες αναλαμβάνουν την ένοπλη υποστήριξη των καθαρών. Επίσης λέγεται ότι το τάγμα των Ναϊτών είναι καταφύγιο για πολλούς καθαρούς. Τώρα να δούμε τι έγινε με τους Ναΐτες. Μετά το διωγμό τους, κάποιοι πέρασαν σε περιοχές περισσότερο φιλικές και έτσι και είτε μετονομάστηκαν είτε προσεχώρησαν σε άλλα τάγματα. Οι Ναΐτες είχαν και πλοία. Αυτά δεν μπόρεσαν να τα βάλουν στο χέρι οι διώκτες τους. Με αυτά τα πλοία, κάποιοι Ναΐτες έφτασαν στη Σκωτία και συνέβαλαν στον αγώνα της σκοτικής ανεξαρτησίας έναντι των Άγγλων. Ας δούμε τώρα ποια είναι τα στοιχεία που συνδέουν καθαρούς και Ναΐτες. Η περιοχή που συνυπάρχουν είναι συγκεκριμένη. Η Νότια Γαλλία, που κατά το Μεσαίωνα είναι μετά το Βυζάντιο η πιο πολιτισμένη περιοχή της σκοτεινής Ευρώπης. Κατά περιόδους αναφερόταν με τα ονόματα Σεπτιμανία, Οξιτανία και Λάγκεντοκ. Η γυτνίαση με την ανεπτυγμένη Μαυριτανική Ιβηρική Χερσόνησο ήταν ένας λόγος αυτής της πολιτιστικής ανάπτυξης. Ο χρόνος είναι και αυτός συγκεκριμένος. Είναι από τον 10ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 14ου αιώνα. Είναι ο χρόνος και ο τόπος κατά τον οποίο συντελείται το τέλος της εφανούς δράσης της πιο γνωστής εκφάνσεως του γνωστικισμού, του κινήματος των καθαρών. Είναι ο χρόνος και ο τόπος της καταστροφής του διάστημου τάγματος των Ναϊτών. Αυτοί που καταπολέμησαν καθαρούς και Ναΐτες είναι οι ίδιοι, ο Πάπας και ο βασιλιάς της Γαλλίας. Τα μέσα ήταν τα αυτά, τα όπλα και η βία και οι δικαστικές αποφάσεις της Ιεράς Εξέτασης, τα βασανιστήρια και τα θανατικές εκτελέσεις διαπειράξης.
Θα έλεγε κάποιος ότι η αποτελεσματική βία εξαφάνισε και καθαρούς και νεητές. Όμως τα πράγματα έχουν άλλους. Ο μυστικισμός καθαρών και νεητών έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Θα τον εκκληρατήσουμε στην επιστήμη, θυμίζω τον Γιούγκ, στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία, θυμίζω τον Έκο, τον Μπορ και τον Κοέλο, αλλά και στην πολιτική και στην παγκόσμια ιστορία, στον ναζισμό οπωσδήποτε, ίσως και τον κομμουνισμό. Η δράση καθαρών και νεητών συμπίπτει σε μια περιοχή στην οποία κυριαρχούν οι θρύλοι της Αγίας Μαρίας από τα Μάγδαλα, του Αγίου Ιουσήφ του Αρημαθία, ο φίλος του Αγίου Δισκοπότη. Το Άγιο Δισκοπότηρο που μαζί με τη φιλοσοφική λίθο των αρχιμιστών αποτελούν την ψύχωση των μεσαιωνικών εσωτερικών αναζητήσεων, βέβαια η φιλοσοφική λίθο που έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τα εθελή μέταλλα και να τα μετατρέψει σε χρυσό, δεν είναι τίποτα άλλο από την αναζήτηση της απόλυτης εσωτερικής αλήθειας. Όμως, τι είναι το Άγιο Δισκοπότηρο? Είναι το κύπελο του μυστικού δείπνου. Είναι το κύπελο του συμβολικού αίματος του Ιησού. Πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα. Κατά μια άλλη εκδοχή, το Άγιο Δισκοπότηρο είναι το κύπελο μέσα στο οποίο ο Αρημαθίας συνέλαξε το αίμα του Ιησού κατά τη Σταύρωση. Και συνεχίζω. Και τι είναι ο φίλος της Αγίας από τα Μάγδαλα? Κατά τους αιρετικούς ισχυρισμούς των γνωστικών, είναι η βιολογική συνέχεια του αίματος του Ιησού. Και δεν είναι μόνο οι θρύλοι, είναι και τα εφάνταστα μεσαιωνικά αναγνώσματα. Ο Γκρετιέν Ντε Τρουά, εκ μέρους της κελτικής κουλτούρας, και ο Βόλφραμ Φον Έσενμπαχ, εκ μέρους της γερμανόφωνης κουλτούρας, παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή για το Άγιο Δισκοπότηρο, για τον Γκραλ. Όμως, εν τέλει, το Άγιο Δισκοπότηρο ή και η φιλοσοφική λίθος είναι η μυστική γνώση. Αυτή η γνώση δεν είναι προσιτή σε όλους. Είναι γνώση που αποκτάται με προσπάθεια και εσωτερική αναζήτηση, που όμως μπορεί να μεταδοθεί και σε αυτούς τους εκλεκτούς που με συγκεκριμένες διαδικασίες επιλέγονται να αποθετούν μυστική διδασκαλία κατά στάδια από εξωτερικούς κύκλους προς τον εσωτερικό, εκεί που τοποθετείται ο μέγας μύστης και η απόλυτη αλήθεια. Γνωρίζουμε ότι η γνωστική έδινε μεγάλη σημασία στη θηλυκή θεϊκή αρχή. Η σιγή, η έννοια, η σοφία, η ελέγχη του σήμανα του μάγου οδηγούν στη γνωστική Μαρία Μαγδαληνή. Τα απόκριφα Ευαγγέλια του Φιλίππου και της Μαρίας Μαγδαληνής σε αυτό ακριβώς αναφέρονται. Για όλα αυτά υπάρχει μεγάλη συνέχεια. Ο χρόνος σήμερα δεν επαρκεί. Πρέπει να συνεχίσουμε μια άλλη φορά. Απλώς να πούμε ότι αυτή η αναζήτηση της εσωτερικής γνώσης είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν μέχρι και σήμερα ποικιλώνουμε μυστικές εταιρείες και πολλά υποτικά τάγματα εσωτερικής αναζήτησης. Λέγεται ότι στην περιοχή του Λάγκεντοκ και κατά την κατοχή από τους Γερμανούς της Γαλλίας εμφανίστηκε ο συνταγματάρχης των SS, ο Τωράν, που αναζήτησε να βρει κάτι. Τι να ήταν αυτό το κάτι άραγε? Κλείνοντας και για να σκανδαλίσω, θέλω να ξαναπώ ότι μυστικισμός είναι η άμεση και αδιαμεσολάβητη αναζήτηση και επαφή με το Θείο. Είναι μια τάση που την συναντάμε σε πολλές θρησκείες και ίσως η αναφορά ας πούμε στον Ιουδαϊκό μυστικισμό μπορεί να είναι έννοια καταχρηστική. Ο Νεοπλατωνισμός μπορεί να έχει πολλαπλές διαδρομές. Ευχαριστώ.